Έλληνα, μιλάμε για τεράστια ιστορία. Και εμένα το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ποιες πλάτες είχαν αυτοί οι άνθρωποι και δρούσαν ανενόχλητοι επί 15 χρόνια. Καταρχήν, αυτή πρόκειται για μια πολυεθνική, θα έλεγα, εταιρεία με παρακλάδια. Σίγουρα υπήρχαν πολιτικές πλάτες. Δηλαδή, να σας πω ότι λειτουργούσαν πλέον με μια έτσι θεωρία και με μια ψυχοσύνθεση ότι δεν μπορεί να τους αγγίξει κανένας. Και πράγματι, τα πρόσωπα τα οποία βγήκαν στην επιφάνεια είναι πρόσωπα τα οποία διατηρούν στενούς δεσμούς με κέντρα εξουσίας, καθώς και με την Εκκλησία. Τους άγγιξε όμως. Ότι πράγματι αποκαλύφθηκαν και πιάστηκαν. Στη Θεσσαλονίκη είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η αιτία της αποκαλύψεως είναι πολιτικά παιχνίδια και είναι ένα χτύπημα στο χτύπημα που δόθηκε στην οικογένεια Παπανδρέου με την αποπομπή του Καπελέρη. Δηλαδή, έχουμε αποπομπή Καπελέρη από τον Υπουργό Οικονομικών και έχουμε ανταπόδοση του χτυπήματος με την αποκάλυψη του κυκλώματος αυτού. Αυτό είναι ένα σενάριο που λέτε όμως τώρα, δεν πατάει πουθενά. Όχι, απλά σας λέω. Δεν μπορεί να πει κανείς και το αντίθετο. Σωστά. Εγώ σας λέω ότι. Θα σας πω κι άλλα σενάρια που ακούσει εγώ. Εγώ σας λέω ότι ακούγεται στη Θεσσαλονίκη. Όχι, το λέω, ξέρετε, γιατί επειδή ακριβώς αυτό που είπε ο Άκης, ότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, η ανάμειξη ονομάτων έτσι, αορίστως, ενέχει. Όχι κινδύνους, ενέχει προβλήματα. Ναι, εγώ σας λέω μία εξήγηση από αυτά που ακούγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν δεχθούμε ότι αυτό είναι ένα σενάριο, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ δύο πράγματα, αφού θέλετε να τα πούμε ανοιχτά τα πράγματα. Έχει μπει σε μία θέση ο κύριος Παπαχατζής, η ειδική νευραλγική θέση, και από την νευραλγική αυτή θέση φέρεται ότι διέπραξε σημεία και τέρατα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς κανείς δεν αντελήφθη από αυτούς που πρέπει να ελέγχουν αυτά τα οποία γινόταν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπαίνει αντιπεριφερειάρχης ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο φέρεται ότι είναι αρχηγός της ομάδος και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, στη Θεσσαλονίκη ακουγόταν. Πάμε να ακούσουμε. Να πω και κάτι, αν μου επιτρέπετε. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Διαλυνά. Τελευταία κουβέντα. Εμένα δεν θα με ενοχλούσε τόσο αν παραμέναμε στον εκβιασμό, στα χρήματα κτλ. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε με θάνατο ανθρώπου, με αυτοκτονία και άλλες απόπειρες. Και άλλες απόπειρες, όπως και με θάνατο του Φιλιππίδη, ο οποίος και αυτός ψάχνεται, και αν δεν ψάχνεται πρέπει να ψαχτεί. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με αίμα. Και στο αίμα πολιτικές πλάκες και πλάτες κομμένες. Θέλετε να τα πούμε ομά? Ναι, ξέραμε όλοι για τον κύριο Καραμπέρη. Ναι, ξέραμε ότι ήταν ξεφτύλα τότε να είναι αντιπεριφερειάρχης το λαός. Ναι, μείναμε κατάπληκτοι πως ο κύριος Παπαχατζής, για τον οποίο ιδρύθηκε ειδική υπηρεσία για να την αναλάβει, έκανε αυτά που έκανε. Ναι, μείναμε κατάπληκτοι και αηδιασμένοι πως το στέλεχος της Τράπεζας Πειραιώς έκανε αυτά τα οποία έκανε.